το ΕΠΑΛ Βροντάδο έχει τις εκδηλώσεις του στο κινηματοθέατρο της Πικέου. Να πω καταρχάς ότι η αίθουσα κλιματίζεται και πρέπει όλοι να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια των παιδιών. Είναι ένα θεατρικό καταπληκτικό που αναφέρεται στο 1822, μιας και είναι αρκετά επίκαιρο, επειδή και αυτές τις μέρες είναι οι μέρες μνήμης. Μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε και στα Ψαρά το ολοκαύτωμα και 6 Ιουνίου ήταν που ο Κανάρης ανατείναξε την Αυαρχίδα. Αναφέρεται το έργο και στον Κανάρη, αναφέρεται σε μια πραγματική ιστορία. Είναι κομμάτια παρμένα από το βιβλίο του Σιλιανού Βίου, σε σενάριο και σκηνοθεσία τη συμπολίτη Άρνων τη σκηνοθέτηδα Ελπίδα Γεωργαντή. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια που κάναν τα παιδιά και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την στηρίξουμε και πρέπει να τη στηρίξουμε. Μην ξεχνάμε ότι είναι παιδιά σχολείου και αυτή τη στιγμή, ενώ θα πρέπει να κάνουν τα μπάνια του, πραγματικά καθημερινά έρχονται για να γίνονται οι πρόβες και να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης, στις ίδιες εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν δύο ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες προβλήθηκαν στο Σινεμάθια πριν από λίγες μέρες, βραβεύτηκαν κιόλας. Η μία αναφέρεται στους πρίνους του ΕΠΟΥΣ. Είναι των συναδέλφων του Νίκου του Χούλη και του Γιώργου του Πίτα, μαζί με ομάδα παιδιών πάντα εννοείται, όπως επίσης και από τη Σμήνη Στοιχείο είναι μια μαρτυρία μιας υπερήλικης Αρμένισσας, η οποία δυστυχώς απεβίωσε λίγο πριν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, θα λέγα, αυτής της ταινίας, αλλά προλάβαμε και το κομμάτι αυτό το οποίο καταγράφηκε θα παρουσιαστεί. Πρόκειται για την Νουρίτσα Δικαιοσκυριάν και εδώ με τα παιδιά του σχολείου πάντα. Δεκάλεπτα είναι αυτά, όπως επίσης και στο δεκάλεπτο αυτό συμμετείχε και ο συνάδελφος, μαζί με τον ομιλώντα συνάδελφος, ο Δημήτρης Ζωήτσης. Έχουμε επίσης μια κατασκευή ενός σκάφους, το επιμελήθηκαν οι συνάδελφοι ο Νίκος Σούτης και ο Νίκος Ψάλτης με παιδιά της πρώτης ηλικίου, και θα υπάρξει αυτό το καραβάκι και θα αναφερθεί κάποιος για το πώς έγινε η κατασκευή και ποιοι συμμετείχαν. Και νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Κοιτάξτε, τα λέω γιατί το σχολείο δεν είναι εκείνο το σχολείο που ήταν κάποτε, που μπαίναμε στην τάξη, γινόταν το μάθημα και φεύγαμε. Σήμερα οι δράσεις είναι πολυδιάστατοι και πολυεπίπεδοι. Γίνονται πάρα πολλές δραστηριότητες και πολλές από αυτές είναι και άγνωστες. Δεν διαφημίζεται το δημοσίο σχολείο όπως διαφημίζεται ένα ιδιωτικό σχολείο. Γι' αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ένα ιδιωτικό σχολείο έχει τη δυνατότητα να διαφημιστεί, να πληρώσει να διαφημιστεί. Το δημόσιο σχολείο δεν διαφημίζεται. Αλλά όμως γίνονται πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Και το ΕΠΑΛ Βροντάδο πρωτοπορεί σε αυτά και έχει την τιμή να συμμετέχει σε όλα αυτά τα προγράμματα. Με τη βοήθεια και των παιδιών, με τη βοήθεια και των συναδέλφων, όλων των συναδέλφων, ο Αντρέας Ξενάκης ασχολείται με ευρωπαϊκά προγράμματα και έχουμε ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα για να μπορούν όλα αυτά να χρηματοδοτηθούν με λίγα χρήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια μικρή βοήθεια. Και πρέπει να αναφέρω και την σημαντική βοήθεια του διευθυντή, του κυρίου Μιχάλη Τσασαρώνη, ο οποίος ποτέ δεν μας είπε όχι. Όπου χρειαστεί και εκείνος, το σχολείο φυσικά, βάλει το χέρι στη τσέπη για να βοηθήσει όλες αυτές τις προσπάθειες. Αλλά και οι γονείς, οι οποίοι συμμετέχουν με τον δικό τους τρόπο, και τα παιδιά πάνω απ' όλα, τα οποία οφείλω να ευχαριστήσω. Αλλά και όλους οι εθελοντές, γιατί γύρω από εμάς υπάρχουν πολλοί εθελοντές οι οποίοι βοηθούν σε αυτήν όλη την προσπάθεια.